ξέρω τι μάνα μου έχει έρθει σε σύφνο. Η μαμά σου έχει έρθει σε σύφνο. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, συγγνώμη, μισό λεπτάκι, γιατί είπαμε και στις διαφημίσεις το χρόνο μας τον κερδίζουμε. Τα ακούσατε κιόλας, δεν το ήξερα. Πότε ήρθε η μάνα μου σε σύφνο. Μα πρέπει να έρθει σε σύφνο το 2004-2005. Πού να και το συναντηθήκαμε. Δηλαδή, Ναι. Συναντηθήκαμε και μου έλεγε ότι πήγε να δει την Ελένη. Πα να τη βρει την Ελένη, πήγε να τη βρει. Λέω: Η Ελένη είναι φουλ, είναι πλήσμα. Πήγε να δει, λέει την Ελένη. Πήγε να τη δει, πήγε να τη δει. Και δεν ήρθε. Δεν βαριέσαι. Ήρθε τώρα, καλά. Μετά από τόσα χρόνια. Ναι. Και δεν ήξερα, λέω: Θα τη βρω στην Ελλάδα. Θα είναι στη Σύφνο, θα είναι σε κανένα Λονδίνο, θα γυρνάει πουθενά σε καμιά Αμερική. Κανεί δεν ήξερε με σένα που ήσουν συνέχεια στα αεροπλάνα μέσα. Τέλο πάντων, τώρα έχει και 100 λόγου βέβαια να έχει μια βάση. Γιατί όλα τα παιδιά θέλουν να έχουν τη βάση. Ακριβώς. Τη βάση τους, την καθημερινότητά τους, μια έτσι στρωτή ζωή και τις παρέες τους βέβαια. Ναι, βέβαια. Μια χαρά είναι. Πώς θα πας με το κορίτσι σου. Εφηβεία. Καλά. Δεν είσαι ακόμα εκεί. Ναι. Εγώ ήμουν πολύ ρεύλος. Ξεκινάμε. Δεν έχουν πολλά χρόνια διαφορά τα παιδιά μας. Ο μεγάλος μου γιος είναι 14,5. Αλήθεια. Ναι. Εσύ γέννησες πρώτη. Ναι. Έχω χάσει τον χρόνο, δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω. Τι λες τώρα, 14. Πω, πω. Ναι. Εφηβεία που λέτε. Λίγο δύσκολο. Κάνουμε υπομονή. Όλες οι μανάδες χαμογελάμε. Τα ίδια θέματα και χαμογελάμε. Έτσι, τι να κάνουμε. Θα περάσει και αυτό και εμείς την περάσουμε. Εσύ τη δικιά σου την εφηβεία τη θυμάσαι. Της άλλαξε τα φώτα της μανούλας μου. Δεν ήμουν ποτέ στο σπίτι. Ήμουν τελείως αλητία. Έτρεχα από εδώ και από εκεί να μην χάσω τίποτα. Κλαμπάκια, να κλαίει, γύρνα σπίτι. Όχι, τρεις μέρες έλειπα, τέσσερις μέρες έλειπα. Αυτά δεν τα άκουσε η Καταρίνα όμως τώρα. Ναι, τα θυμάμαι. Αλλά εγώ ήμουν τέλεια. Ξέρεις, μια τέλεια μαμά τώρα. Μπορώ να τα πω στο παιδί μου. Τι τα είπα τώρα μόλις όμως. Ξέρεις τι, τα παιδιά δεν μπορούν να πιστέψουν. Μας ζουν σαν μαμάδες. Και δεν μπορούν να πιστέψουν ότι κάποτε υπήρξαμε κι εμείς. Παιδιά, έφηβοι, κάναμε τις βλακίες μας, κάναμε τις επαναστάσεις μας. Το μυαλό μας ήταν μόνο στους φίλους, παρέες, που θα διασκεδάσουμε και τι. Και πώς θα καταφέρουμε να την κοπανίσουμε από τη μάνα μας, πώς θα την κοροϊδέψουμε. Από το σχολείο, στο τι ώρα γύρισα, δεν γύρισα εκείνη την ώρα. Δηλαδή, και εμείς τα κάναμε. Από τα δέντρα, τι τα πιστεύουν. Νομίζουν ότι εμείς δεν ήμασταν ποτέ παιδιά. Τίποτα. Εμείς γεννηθήκαμε έτσι. Ναι, πραγματικά. Δεν γίνεται, όλοι έχουμε περάσει από αυτή τη φάση. Πραγματικά. Εγώ σου λέω, θυμάμαι που ανέβαινα να σκαρφάλουν τα δέντρα να μπω μέσα στο σπίτι όταν ήμουν μικρή. Γιατί έλεγα, όχι, τώρα είναι η ώρα τάδε, λέω, και έπρεπε να έχω γυρίσει. Τυπική Ελληνίδα μαμά, από πίσω την πόρτα με τη σκούπα. Με κοπανάει με τη σκούπα. Πάνε καλά. Έχεις ποτέ στο μυαλό σου την αγωνία, μήπως μέσα από όλα αυτά που. Τα πραγματάκια που έχεις κάνει και εσύ ζωή και εγώ και όλοι μας, μήπως. Κάποια από αυτά ή ένα από αυτά, λέμε, τη έρθει και τη κόρη. Π.χ. παντρεύτηκε 19 χρονών. Δεν ξέρω πώς το. Δηλαδή, προσπαθώ να σκεφτώ και εγώ τα 19 μου. Και ενώ τα σκέφτομαι τόσο κοντά, γιατί πραγματικά νιώθω σαν να έχω παραμείνει στα 30, αλλά το μυαλό μου έχει φύγει. Γιατί έχει ζήσει πάρα πολλές εμπειρίες, πάρα πολλά πράγματα και βεβαίως έχω μεγαλώσει. Αλλά λέω, ρε παιδί μου, πώς σκεφτόμαστε εκεί στα 18-19, πώς σκεφτόμαστε το θέμα του γάμου. Έτσι μας μεγαλώνουν, ναι. Είναι η νοοτροπία της Ελλάδας. Εσύ είτε μεγάλωσες και στην Ελλάδα. Εσύ γιατί ναι, αλλά ήταν Ελληνίδα. Ήταν Ελληνίδα μαμά, ναι. Έτσι. Εσύ δηλαδή πώς το είδες, γιατί πραγματικά τις σκέψεις που έκανα σε εκείνη την ηλικία δεν τις θυμάμαι. Από φίλους που έκανα παρέα τότε και μου λένε, ρε, λένε, θυμάσαι τότε που κάναμε αυτό, ή θυμάσαι που έκανες εκείνο, ή θυμάσαι που μας έλεγες, βρε, μην κάνετε το άλλο, αλλά εσύ έκανες το παράλληλο. Λέω, ρε, παιδιά, δεν τα θυμάμαι. Όχι, σαν πραγματικά. Να μην ήμουν εγώ. Εγώ βλέπω φίλους μου τώρα και μου λέγανε, θυμάσαι που έκανες αυτό, που έκανες αυτό. Και μιλάμε πράγματα εξεντρικά, κάτι λέω. Εγώ. Λέει εσύ. Που ανέβαινε σκαρφάλες, λέει σε εγώ. Μου λέει εσύ. Δεν τα θυμάμαι. Ειλικρινά δεν τα θυμάμαι. Ξέρεις, όταν είσαι μικρή, νιώθεις ότι είσαι ωραία, είσαι μικρή, ξέρεις όλα αυτά. Έχεις και όλο το ναι, χρόνο ακριβώς, μπροστά σου. Και δεν με πιάνει κανένας, με πιάνει τίποτα. Εντάξει, άμα δεν πειράζει, μας παντρευτώ. Και τι έγινε. Δηλαδή, και τα βλέπεις τώρα και τα σκέφτεσαι, λέω, τι έκανα. Δηλαδή, να παντρευτώ. Ωραία, και εντάξει, παντρεύτηκα. Και όχι, δεν μ' αρέσει αυτό, σας τον χωρίσω. Και τον χώρισα δηλαδή. Τι είναι αυτά, κάτι τρελά. Και τώρα ακούς ότι, ξέρεις, αντρόγινα που χωρίζουν. Χωρίσουνε! Και λες, μα πώς το λες αυτό το πράγμα. Αχ, δεν μ' αρέσει, θα σε χωρίσω. Τι είναι αυτά. Και ξέρεις, με σπίτια ωραία και με τις πισίνες και με τα ακριβά αυτοκίνητα και με τα ταξίδια. Αχ, δεν μπορώ. τι είναι αυτά. Αν η Κατερίνα
σε 2 χρόνια, γιατί είναι και 16, σε 3. Σου πει, μαμά, λοιπόν, εγώ τώρα θέλω να πάω στη Βραζιλία να δουλέψω, γιατί ερωτεύτηκα από έναν Ιταλό και η δουλειά του είναι εκεί και φεύγω, αλλά μανούλα μου, εμείς, ξέρεις, πάντα μαζί θα είμαστε, αλλά δεν μπορώ να μην φύγω, έφυγα. Εσύ που το έχεις κάνει πολλές φορές αυτό στη ζωή σου και έχεις ξαναξεκινήσει από την αρχή. Πάντα. Δηλαδή πάντα έστρωνες στη ζωή σου και μετά, δεν ξέρω, κανείς δεν ξέρει για κανέναν μας, στη βάραγε, μπορεί να έχεις πάρα πολλούς σωστούς λόγους και άλλαζες τρόπο ζωής εντελώς, άφηνες μια στρωμένη ζωή και πήγαινες σε άλλη χώρα και ξαναξεκινούσες από την αρχή. Δεν θα σε ρωτήσω πώς το έκανες τότε, αλλά τώρα, σήμερα, έτσι όπως τα βλέπεις σήμερα, σου λέω, μπες σε αυτή τη φάση, ότι είναι η κόρη σου και στο λέει. Δεν θα πάθεις. Θα φοβηθώ πάρα πολύ, γιατί θα θυμηθώ τα δικά μου τα παλιά. και θα φοβηθώ πόσο ελεύθερη ήμουνα τότε. Θα φοβηθώ για αυτό τον λόγο δηλαδή, αλλά είναι πολύ πιο σοβαρό παιδί από μένα, είναι σοβαρός άνθρωπος. Δηλαδή, αφού πολλές φορές με βλέπει και χορεύουμε στο σπίτι και μου λέει, μαμά, είσαι η μαμά μου, λέει εσύ, λέει, κάνε σαν παιδί, δηλαδή, ξέρεις, είμαι τέτοιος, αλλά ναι, λογικό, θα φοβηθώ πάρα πολύ. Θα το παίξω πολύ cool ότι, ok, εντάξει, off, go και have fun and ο Θεός μαζί σου. Have fun, αλλά ο Θεός μαζί σου, ναι, είναι ελληνικότατο, έτσι. Ναι, ναι. Αλλά μπορεί και να την παρακολουθώ λιγάκι. Μπορεί έτσι να πάω να κρυφτώ, να πάω στο ταξιδάκι να δω πώς είναι η κατάσταση. Λέει, ναι, λογικό, παιδί σου είναι, θα φοβηθείς. Μόνο αυτό είναι. Μόνο απλά έτσι παιδί σου είναι. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να είσαστε αυτοκόλλητες. Πάρα πολύ. Δυστυχώς είναι ευαίσθητη σαν και εμένα, ναι. Πολύ. Δεν μ' αρέσει αυτό. Ρε. Πολύ ευαίσθητη γι' αυτό. Τι να κάνουμε. Πού θα πάρει, μαζί σου μεγαλώνει το παιδί. Είναι και αυτό ευαίσθητο. Smile. Είναι κάτι κάμερα. Λοιπόν, εμείς έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο μαζί σου και βεβαίως γνωρίζουμε και το κορίτσι σου, το όμορφο που κάθεται απέναντί μου και την κοιτάζω και ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω ότι έχεις ένα κορίτσι 16 χρονών. Ήταν αυτό που είχε ζει μια φορά και ένα καιρό που ήταν μια σταλιά. Μπορεί να ήταν και χρονιάρικο παραπάνω, δεν θυμάμαι παιδί μου, μωρό, σαν ιδέα μωρό και αυτό, ίσως μόνο φωτογραφία. Λοιπόν, πήγαμε στην Κλειφάδα, συναντήσαμε τη Σούζα. Εκεί, καλά, θα μιλήσουμε γιατί εκεί κάνει αερόμπι, κάνει πολλά, δεν τις ξέρω εγώ αυτές τις γυμναστικές, καταλαβαίνετε. Αλλά ρε Σούζαν, μήπως έρθεις καμιά μέρα και με ψήσεις λίγο. Εμείς τα κορίτσια αυτές της ωραίας ηλικίας που είμαστε. Ας τα κοριτσάκια τώρα τα μικρά αυτά, εντάξει, ξέρουν τι γυμναστική πρέπει να κάνουν. Εσύ τι μισείς τη γυμναστική. Τη μισώ, αλλά μπορείς να με κάνεις να την αγαπώ. Από τότε μου το έλεγες. Το θέμα είναι να με κάνει κάποιος να την αγαπήσω. Από τότε το έλεγε, να σου κάνει. Τη μισώ. Και δεν σ' αρέσει η λέξη από τη μισώ. Και την έλεγε όμως. Ναι, δεν ήταν ποτέ, δεν ρωτήθηκα τη γυμναστική. Τι να κάνεις. Εντάξει, κύριε Ελένη μου, εσύ τώρα. Μήπως έρθει καμιά μέρα, φέρουμε και κανένα 2 άλλα 3 κορίτσια στην ηλικία μου και μας δείξεις έτσι κάποια πράγματα που μπορούμε να κάνουμε κορίτσια αυτής της ηλικίας που πεταρίζει όμως η καρδιά τους. Δηλαδή, πού είναι μέσα στα πράγματα. Αμέ, γιατί όχι. Αλλά όχι αυτά που κάνετε εσείς οι γυμνάστριες μεταξύ σας. Λέμε για να μην φοβήσετε έναν άνθρωπο που θέλει δηλαδή να πει ας ξανακάνω μια προσπάθεια, γιατί μας φοβίζετε. Δεν είναι στην ηλικία που είναι αυτές οι γυμνάστρες, τώρα, Ελένη, που κάνουν τα πάντα. Hello, look at me. Look at και me, ρε. Γι' αυτό σου λέω μη με τρομάξεις. Έλα μια μέρα να φέρουν 2 κορίτσια έτσι της ηλικίας μου. Ναι. Να μας βάλεις κάτω, αλλά όχι να μας αλλάξεις τα φώτα. Όχι, κοριτσάκι, να μας κάνεις έτσι ωραία πράγματα που να μας βοηθήσουν. Ακόμα και για να... Ρε, παιδί μου, υπάρχουν στιγμές που ξυπνάμε και λέμε, τι πονάει η μέση μας. Που μπορεί να είναι από την ορθοστασία, από τα τακούνια, από την αγυμνασιά, εννοείται. Από τις γένες, από πολλά πράγματα. Πολλά, πραγματικά. Εγώ δεν σου λέω κάνε με κορμί γυμνάστρας, δεν θέλω. Αλλά επειδή ξέρω ότι η γυμναστική λίγο χρειάζεται, με έχουν φοβήσει κανένα 2 φορές. Και λέω, δεν την ήθελα που την ήθελα ποτέ. Πρέπει να είναι ευχάριστη η μουσική, πρέπει να είσαι χαβαλέ σαν γυμνάστρια. Εσύ πιστεύεις ότι μπορούμε πραγματικά να κάνουμε κάποια πράγματα εμείς οι γυναίκες, ξαναλέω, που δεν είμαστε τις γυμναστικές φανατικές, που μπορεί να έχουμε ψηλοδοκιμάσει, ναι, όχι, δεν τρελαινόμαστε και πολύ, αλλά που αν μας βάλει στο λούκι και αρχίσουμε να νιώθουμε ωραία. Ναι, και θα το δεις αμέσως το σώμα σου. Εκεί είμαι θα νιώθεις. Σίγουρη. Ναι, είμαι σίγουρη, αλλά σου λέω, με έχουν φοβήσει. Εντάξει, θέλω κακός. Αγκαλίτσα πρώτα. Αυτή την αγκαλίτσα που έχεις κάνει τότε που λες, μη φοβάσαι κοριτσάκι μου, εμείς εδώ όλοι θα σε βοηθήσουμε, σαν τώρα το θυμάμαι. Μη φοβάσαι πια, μην κάνεις έτσι. Ναι. Λοιπόν, σε περιμένω να κανονίσουμε μία έτσι μέρα γυμναστικής με χάιδεμα, όχι με μίσος. Εντάξει. Έτσι, για να δούμε, θα έχουμε δεύτερη ή όχι. Θα έχουμε.